Και βεβαίως ένα θέμα που απασχολεί εκατομμύρια πολίτες. Το πιο σημαντικό θέμα. Είσαστε υπουργός για το πιο σημαντικό θέμα. Την καταπολέμηση της ανεργίας. Με την ανεργία. Που έχει να κάνει με την εργασία. Με το δικαίωμα της εργασίας. Και επιτρέψτε μου, επιμένω στη λέξη εργασία και όχι απασχόληση. Λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, κύριε Ντομοπούλου. Να συζητήσουμε και το θέμα που θίξατε και το γενικότερο. Ένα θέμα, επειδή μιλήσαμε το πρωί με τον κύριο Φάμελο και είπε ότι εσείς δώσατε στοιχεία για την ανεργία ότι μειώθηκε τελικά και δεν έχει αυξηθεί. Μπορεί, και επειδή πάρα πολλοί ιδίως από την αντιπολίτευση λένε ότι έχει αυξηθεί η ανεργία και δεν έχει μειωθεί, μπορείτε πρώτα να μας μιλήσετε για το συγκεκριμένο νούμερο. Δηλαδή 1,5% έχει μειωθεί η ανεργία. Τι νούμερα είναι αυτά, εξηγήστε μας. Λοιπόν, όπως ξέρετε, η χώρα καταγράφει το τι γίνεται στον τομέα της εργασίας μέσα από 3 πληροφοριακά συστήματα. Είναι η Ελστάτ, ο ΑΕΔ που μας καταγράφει τους ανέργους κάθε μήνα και η Εργάνη, ένα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο που σε πραγματικό χρόνο βλέπουμε τις καθαρές προσλήψεις που γίνονται μέσα στον ιδιωτικό τομέα. Πάμε λοιπόν πρώτα στο τελευταίο, στην Εργάνη. Τι μας λέει η Εργάνη? Η Εργάνη μας λέει ότι αν λάβουμε υπόψη μας όλες τις προσλήψεις και όλες τις απολύσεις που έχουν γίνει τους 10 μήνες από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Οκτώβριο, έχουμε 112.000 καινούργιες καθαρές θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Πρώτον. Δεύτερον, αν συγκρίνουμε κάθε μήνα του 2014 και 2015, κάθε μήνα η ανεργία έχει απομειωθεί ανάμεσα στο 1% και στο 2,1%. Μέσω σταθμικά λοιπόν έχουμε περίπου 1,4 απομείωση της ανεργίας. Τον τελευταίο αυτό χρόνο τι σημαίνει, ουσιαστικά. Τους 8 μήνες, αυτό το στοιχείο δεν είναι μέχρι τον Οκτώβριο, αυτό πηγαίνει μέχρι τον Αύγουστο. Υπάρχει μια καθυστέρηση όσο αφορά την Ελστάτ, πώς μας λέει κάθε μήνα τι έχει γίνει στην αγορά εργασίας. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω το εξής, ότι αν πάρουμε τα περσινά στοιχεία που η ανεργία ήταν στο 26,2%, για να είχαμε φέτος το ίδιο ποσοστό ανεργίας, θα έπρεπε τους μήνες που διανύουμε τώρα να έχουμε αύξηση της ανεργίας κατά 4%. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο πόσο ο ιδιωτικός τομέας κατάφερε μέσα σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον, όπως όλοι ξέρουμε, και με τα capital controls, όχι μόνο να διατηρήσει θέσεις εργασίας, αλλά να δημιουργήσει και καινούργιες. Ναι, γιατί εμείς έχουμε τελείως διαφορετική αίσθηση, για να το πω ξέρετε, έτσι. Όταν ένας βγαίνει, κοιτάξτε, ήμασταν αν μου επιτρέπετε, ήμασταν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που κάποιο Ινστιτούτο βγήκε και είπε ότι θα χάσουμε 140.000 θέσεις εργασίας λόγω capital controls κτλ. Λοιπόν, όλες οι εφημερίδες, αν παρακολουθήσατε τι έγινε, παρότι βγάλαμε δελτία τύπου, τα βγάλαμε, τα είπαμε. Κοιτάξτε, τα στοιχεία δεν το λένε. Εγώ, εντωμεταξύ, εκείνες τις ημέρες παρακολουθούσα το τι γίνεται μέσα από την Εργάνη σχεδόν σε καθημερινή βάση. Γιατί η ανησυχία ήταν πολύ έντονη. Δεν προέκυπτε. Και όμως, η παραπληροφόρηση συνέχισε. Ακόμα και σήμερα έρχονται ερωτήσεις από βουλευτές, για παράδειγμα, κυρίως φυσικά της αντιπολίτευσης, τι θα κάνετε με την ανεργία που έχει αυξηθεί, τι θα γίνει με αυτό, αφού δεν έχει προκύψει. Τώρα, το γεγονός ότι δεν έχει προκύψει, το γεγονός, για παράδειγμα, ότι στον τουρισμό πάλι είχαμε τότε τον ΣΕΤΕ που έλεγε θα καταστραφεί ο καλοκαιρινός τουρισμός, δεν θα έρχονται ξένοι στην πατρίδα μας κτλ. Το γεγονός ότι δεν έγινε δεν μας καθησυχάζει. Να σας πω παρεπιπτόντως ότι εκείνη την εποχή, επειδή υπήρχε έντονη κινητικότητα με τα μίντια από το εξωτερικό, ήμουν πολύ συχνά σε ξενοδοχεία. Και όπως συναντούσα ανθρώπους που ερχόντουσαν ή έφευγαν, πήγαινα μόνη μου να τους συστηθώ, να τους πω ότι η κυβέρνησή μας λυπάται πολύ για την δυσκολία που αντιμετωπίζεται. Και αυτό που προσλάμβανα μέσα στην αρχή των capital controls ήταν μία εβδομάδα, μία μικρή δυσκολία και μια χαρά περάσαμε και εμείς λέμε στους φίλους μας να έρθουν.
Καλά, αυτοί καλά δηλαδή, περάσανε. Ένα λεπτό να σας πω τι εννοώ με αυτό, ότι καλά. Η πρόβλεψη που υπήρχε από το πλέον αρμόδιο όργανο που παρακολουθεί τι γίνεται στον τομέα του τουρισμού για το εξωτερικό, για εξωτερικές αφήξεις, δεν ήταν σωστές. Τι θέλω να... Πού να καταλήξουμε με όλη αυτή τη συζήτηση? Ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να στηριζόμαστε σε στοιχεία τα οποία προκύπτουν στην πραγματικότητα και να αποφεύγουμε όσο γίνεται να δημιουργούμε αυτό το αρνητικό κλίμα, το οποίο δεν βοηθάει την πατρίδα μας, δεν βοηθάει την οικονομία. Να πάμε στα στοιχεία, κύριε Αντωνόπουλο. Βεβαίως. Σας άκουσα με προσοχή, σας έχω παρακολουθήσει σε διάφορες συνεντεύξεις που έχετε δώσει, ότι από αυτό το πρόγραμμα ΕΣΠΑ περίοδου 2014-2020 θα υπάρχουν κάποια πρόσθετα 1,2 δισεκατομμύρια μέχρι 2 δισεκατομμύρια, τα οποία θα πάνε σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης ανέργων. Να γίνουμε λίγο πιο σαφείς σε αυτό το κομμάτι. Βεβαίως. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από ένα βήμα πίσω. Η χρηματοδότηση πάνω στην οποία βασικά στηρίζεται η υποστήριξη των ανέργων, και θα γυρίσω στην ερώτηση που κάνατε για την απασχόληση και την εργασία. Και επιμένω σε αυτό. Σε δύο ναι. λεπτά. Θα ήθελα πολύ να το συζητήσουμε. Η βασική χρηματοδότηση έρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το ΕΣΠΑ. Για τα εργασιακά, δηλαδή για την υποστήριξη των ανέργων, είχαμε για την προγραμματική περίοδο 2014 μέχρι 2020 1,4 δις. Αυτά ήτανε. Τον Ιανουάριο του 2015, όταν αναλάβαμε τις υποχρεώσεις μας, είδαμε ότι 750 εκατομμύρια είχαν ήδη εγγραφεί σαν εμπροσθοβαρής βάσης ως επιτοπλίστων σε προγράμματα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. Αυτά έχουν αναθεωρηθεί, όπως ξέρετε, δεν είναι αυτή η ερώτησή σας. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Μαζί με τα καινούργια προγράμματα υποστήριξης των ανέργων που έχουμε εγγράψει, 950 εκατομμύρια θα έχουν δαπανηθεί μέχρι και τον Ιούνιο του 2016. Άρα τι σημαίνει? Έχουμε 450 εκατομμύρια για όλη την επόμενη προγραμματική περίοδο. Στις επαφές που είχαμε με την Κομισιόν, υποστήριξα ότι ακριβώς επειδή το πρόβλημα της ανεργίας είναι πολύ μεγάλο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από τα capital controls, είναι μεγάλο. Δεν έχει προκύψει από τα capital controls η ανεργία όπως έχουμε. Θα πρέπει να υπάρξει μια αναθεώρηση, θέλετε να πείτε. Θα σας πω. Η ανεργία, όπως είδαμε, έχει λίγο απομειωθεί τους τελευταίους μήνες. Όμως το πρόβλημα της ανεργίας παραμένει πολύ μεγάλο. Δεν γίνεται να έχουμε 24 και 25 κοντά και να λέμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Έχετε πει ότι θα δημιουργηθούν 300.000 νέες θέσεις εργασίας προεκλογικά. Θα το θυμίζω απλώς και στον κόσμο. Ναι, ναι, θα το πούμε και αυτό. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα και λέμε το εξής. Με 450 εκατομμύρια δεν βγαίνουν οι προγραμματικοί περίοδος μέχρι το 2020. Έτσι λοιπόν εισηγήθηκα τα 450 ή 500 που μένουν να μπορέσουν να δαπανηθούν μέσα στο 2016. Το οποίο όμως θα παρουσίαζε ένα μεγάλο κενό από το 2017 και μετά. Επειδή η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ θα γίνει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης μέσα στο 2016. Αυτό γίνεται γιατί οι δείκτες που είχαν χρησιμοποιηθεί για κατανομή του ΕΣΠΑ στο παρελθόν στηριζόντουσαν σε στοιχεία του 2007-2008. Έτσι λοιπόν, η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση σημαίνει ότι θα χρησιμοποιούν οι δείκτες του 2011-2012. Αντιστοιχεί λοιπόν στην Ελλάδα, λόγω της βαθιάς κρίσης, ένα μεγαλύτερο ποσό. Αυτό το ποσό εκτιμάται ότι θα είναι ανάμεσα στο 1,2 δις και 2 δις. Από αυτό διεκδικεί το Υπουργείο Εργασίας από τον Υφυπουργό του ΕΣΠΑ να εγγράψει από την αρχή σε αυτή την ανακατανομή που θα γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα μεγάλο ποσοστό που θα εμπίπτει στις αρμοδιότητες. Κυρία Αντωνοπούλου, χωρίς να θέλω να πω ότι αυτά βεβαίως δεν είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι κρύβεται όλη η ιστορία, το πω τι ζητάμε, τι ζητάμε, για το 1,2. Ο κόσμος, ξέρετε, μας ακούει αυτή τη στιγμή, παρακαλώ. Την ερώτησή σας για το 1,2 είναι ξεκάθαρα, πολύ ωραία. Αλλά ο κόσμος θέλει να ακούσει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Τι χρήματα είναι αυτά, πού θα πάνε, ποιους αφορούν και πώς θα διοχετευτούν αυτά τα χρήματα. Τι είναι αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα, βάουτσερ? Είναι απασχόληση? Για να έρθουμε και στην πρώτη μου ερώτηση που σας έκανα. Είναι εργασία? Τι ακριβώς είναι αυτά τα χρήματα? Μάλιστα. Η υποχρέωσή μας, όπως είπα πριν, είναι να μπορούμε να υποστηρίζουμε
στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους ανέργους. Τι πάει να πει αυτό? Αν κάποιος έχει απολυθεί εδώ και 3 χρόνια και τον ρωτήσει κανείς τι πρόβλημα αντιμετωπίζει, αν κάποιος είναι ενταγμένος ήδη σε μια κοινοφελή εργασία και τον ρωτήσεις με ποιο τρόπο μπορώ να σε υποστηρίξω, αν κάποιος είναι 55 ετών, άνεργος, κανένας άλλος δεν εργάζεται στην οικογένειά του και ρωτήσεις με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να σε υποστηρίξουμε, και αν ρωτήσεις ένα 18 ετών, η απάντηση δεν θα είναι ίδια. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούμε να έχουμε μία πολιτική η οποία ασκείται οριζόντια σε όλους, όπως ήταν στο παρελθόν. Βάουτσερ, λέτε για παράδειγμα. Στέλναμε για κατάρτιση ανθρώπους που είχαν ήδη καταρτιστεί, είχαν βγει από τα ΙΤΗ, ας πούμε, πρόγραμμα για ΙΤΗ. Να κάνουν ακριβώς τι? Είχαμε 55 ετών ανθρώπους και 60 ετών ανθρώπους, οι οποίοι πηγαίνανε για κατάρτιση. Οπότε να λέτε, τι? Ναι, το κάνανε μόνο για να πάρω το βάουτσερ και για κανέναν λόγο, και από εκεί και πέρα. Λειτουργούσε δυστυχώς σαν μια επιδοματική πολιτική. Να πω λοιπόν, γιατί μου δίνεται το περιθώριο να απαντήσω σε 2 πράγματα. Το πρώτο είναι τι ακριβώς αλλάζουμε. Για να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα, πρέπει να πω για την υποστήριξη των ανέργων, υπάρχει μια αιμονή και επιμονή από την ευρωπαϊκή κοινότητα να χρησιμοποιούνται για κατάρτιση. Αυτό έχει μια λογική από πίσω της. Όταν το 2000 επί Μπαρόσο ξεκίνησε αυτή η συζήτηση πώς θα υποστηρίζουμε τους ανέργους για να ξαναεντάσσονται, το θέμα ήταν απασχολησιμότητα. Δηλαδή, μπορεί, έχει τα προσόντα ο άλλος για να προσληφθεί. Εκεί λοιπόν πάτησε όλη η επεξεργασία των προγραμμάτων που υπάρχουν στην Ευρώπη. Που σημαίνει 1, 2, 3 μήνες κατάρτιση, 1, 2, 3 μήνες πρακτική άσκηση. Στη συνέχεια, προφανώς τώρα που έχεις τα καινούργια εφόδια και μια μικρή εργασιακή εμπειρία, θα βρεις μια θέση εργασίας. Αυτό όμως δεν μπορεί να ισχύει και να συμβεί σε μια χώρα που η ζήτηση για το ανθρώπινο δυναμικό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι η προσφορά και η ποιότητα της προσφοράς, είναι η ζήτηση. Άρα εμείς το βάλαμε αυτό το θέμα. Άρα πώς θα παρεμβαίνει το Υπουργείο Εργασίας? Άρα θα βρίσκει δουλειά και θα την επιδοτεί? Θα σας πω. Εδώ πέρα λοιπόν, επειδή το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ικανή ζήτηση από τον ιδιωτικό τομέα, υπάρχει όπως το έχουμε δει, αλλά όχι αρκετή. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρώτον, να υποστηρίξουμε τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας για να διατηρηθούν. Δεύτερον, να ενισχύουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να κάνουν νέες προσλήψεις και είτε το μισθολογικό είτε το μη μισθολογικό κόστος να δίνουμε μία υποστήριξη. Αυτά έχετε είναι πει εργασία. Στα 500 ευρώ, όπως λέγατε. Για να μιλήσουμε συγκεκριμένα, βεβαίως, ότι θα δίνετε 500 ευρώ, 450. 450 ευρώ το μήνα για 1 χρόνο. Ανάμεσα στους 6, θα πω για ποιο λόγο, ανάμεσα στους 6 και 12 μήνες υπάρχει και ένα άλλο πρόγραμμα για 24 μήνες. Η διάρκεια εξαρτάται από κάποιους παράγοντες. Αλλά εδώ πέρα αυτό που λέμε είναι ότι υποστηρίζουμε μια εταιρεία για ένα χρονικό διάστημα, με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία αυτή δεν θα έχει απολύσει πάνω σε αυτά τα επαγγέλματα για να μην έχουμε υποκατάσταση. Ναι, δεν είναι ότι με απέλησε προηγουμένως και μετά με παίρνει, γιατί εσείς επιδοτείτε την εταιρεία. Δεν μπορεί να έχει απολυθεί η ίδια θέση, η ίδια ειδικότητα, 3 προηγούμενους μήνες, και δεν μπορεί να απολυθεί μετά το πέρας του προγράμματος για άλλο τόσο. Και ποια είναι τα κριτήρια? Κάποιος που μας ακούει που έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση και θέλει να κάνει αίτηση για να μπει σε αυτό το πρόγραμμα, ποια είναι τα κριτήρια, πότε θα αρχίσει, πότε θα πρέπει να κάνει την αίτηση, όλα αυτά? Όπως ανακοινώνονται ένα-ένα τα προγράμματα, όπως ξέρετε, ανακοινώθηκε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι για τις 23 Νοεμβρίου, ξεκινάει 23 Νοεμβρίου, που είναι υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που κάνανε πρόσληψη μέσα στο 2015, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Αύγουστο. Εκεί λοιπόν η περίοδος για την οποία χρηματοδοτείται αναδρομικά είναι 3 μήνες, 4 μήνες, εξαρτάται από πότε έχει προσληφθεί, με την υποχρέωση να υπάρχει ανταποδοτικά από την εταιρεία η ισόποση μήνες που θα τους κρατήσει η διαιτερία, που τους έχει κρατήσει η διαιτερία. Γιατί αυτή τη λογική προσπαθούμε να βάζουμε, έτσι ώστε να μην δημιουργούμε ψευδεστήσεις ότι τώρα δημιουργήθηκαν αυτές οι θέσεις και θα σβήσουν. Να επανέλθω όμως λίγο στα 4 σημεία του πώς μπορεί κανείς να υποστηρίξει ανέργους σήμερα στην Ελλάδα.
η πολιτική μας κατεύθυνση. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτού του είδους η επιχορήγηση. Δεύτερον, είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και των νέων και των μηνέων. Αυτό, όπως ξέρετε, είναι βασικά η υπευθυνότητα του Υπουργείου Οικονομικών, Ανάπτυξης, Τουρισμού και Ναυτιλίας. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια άριστη συνεργασία ανάμεσα στα δύο Υπουργεία, ώστε πραγματικά οι καινούργιες επιχειρήσεις και η επιχειρηματικότητα να υποστηρίζεται. Να υποστηρίζεται πώς, μέσω προγραμμάτων, ναι, ΕΣΠΑ είναι πάλι. Είναι χρηματοδότηση, ναι, εταιριών που κάνουν αναβάθμιση. Είναι που ο νέος προσανατολισμός του ΕΣΠΑ που λέει ότι θα στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι πια. Τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την καινούργια επιχειρηματικότητα. Ναι. Γιατί, ωραία, ενώ έχουμε στην Ελλάδα το 25% των εργαζομένων, των απασχολούμενων, συγγνώμη, είναι αυτοαπασχολούμενοι, στην Ευρώπη είναι 14%. Ναι. Έτσι. Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό τώρα. Το διακύβευμα για μας είναι η καινούργια επιχειρηματικότητα να πηγαίνει σε κλάδους καινοτομίας. Όχι να ανοίγουμε άλλο ένα σουβλατζίδικο, αυτό θέλω να πω. Για οπότε να μην υπάρχουν, φεύγουν και οι νέοι άνθρωποι, έτσι, και να πηγαίνουν. Δεν υπάρχει αυτό το σύστημα διάγνωσης, ναι, πραγματικών αναγκών της αγοράς. Αυτό το σύστημα. Το οποίο είχαν εξοδευτεί και 1 εκατομμύριο ευρώ για να υπάρχει και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Δεν ξοδεύτηκαν το 1 εκατομμύριο. Είχαν δεσμευτεί. Αυτό είχαν δεσμευτεί ακριβώς. Βάζεται επίσης ένα πολύ κέριο σημείο να το συζητήσουμε και αυτό. Για να μπορεί κανείς να υποστηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μπορεί κανείς να υποστηρίζει κατάρτιση η οποία θα πιάσει τόπο, γιατί κατάρτιση πρέπει να έχουμε, αλλά να πιάνει τόπο, αυτό πρέπει να στηρίζεται βάσει του τι βλέπουμε ότι γίνεται στην αγορά, προς τα πού πηγαίνει η αγορά και τι θέσεις ζητούνται αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, πράγματι, πάλι γυρίζω πίσω στον Ιανουάριο του 2015, βρήκαμε μία πρόταση για μία δράση η οποία θα έστεινε το μηχανισμό επιτέλους και στην Ελλάδα, που κάνει αυτή τη διάγνωση των επαγγελμάτων και των δεξιοτήτων που χρειάζονται στη χώρα μας, αυτό θέλω να πω, την οποία δεν εγκρίναμε. Στείλαμε το καινούριο σχέδιο, έτσι ώστε αντί να υπάρχουν κάποιες μελέτες για 1 εκατομμύριο, έχουμε τρελαθεί στις μελέτες μελετούλες σε αυτή τη χώρα, είπαμε να στήσουμε το μηχανισμό. Ποιος μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, ποιανού η υποχρέωση πρέπει να είναι, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας. Υπάρχουν οργανισμοί που μπορούν να κάνουν αυτά στην Ακριβώς. Ελλάδα. Και να μην τα παίρνουν κάποιες εταιρείες. Έχουν αποψηλωθεί και κοιτάξτε, με τον ιδιωτικό τομέα πρέπει να συνεργαζόμαστε και να έχουμε άριστη συνεργασία. Όχι όμως να γίνεται η υποκατάσταση εκείνων των βασικών δομών που χρειάζεται για να λειτουργεί καλά το κράτος. Λοιπόν, τώρα που βρισκόμαστε, η διάγνωση προχωράει. Υπάρχει και ένα γράμμα μάλιστα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει ότι σε 4 μήνες εμείς κάναμε αυτά που δεν έγιναν σε 7 χρόνια. Σε 4 μήνες. Άρα το δημόσιο μπορεί, αλλά θέλει κατεύθυνση, στόχο και ένα οργανωτικό πλαίσιο που να μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους. Κέλωσα, να το πούμε. Να το πούμε, να το πούμε και έλεγχο. Να το πούμε και έλεγχο, γιατί πραγματικά το έχουμε παρακολουθήσει πολύ στενά. Να πω 2 λόγια για την τρίτη βασική παρέμβαση. Έχει να κάνει με την κατάρτιση. Πολλή συζήτηση έχει γίνει γι' αυτό. Εγώ θέλω να καταθέσω για άλλη μια φορά την άποψή μου. Κατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων χρειάζεται. Και μέσα από τη διαβίου μάθηση των εργαζομένων, αυτών που ήδη έχουν μια θέση εργασίας, αλλά και όσων έχουν βγει εκτός αγοράς εργασίας. Όμως πρέπει τα περιγράμματα που θα κάνουν την πιστοποίηση, και αυτό γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, δεν θα λέει το ένα πρόγραμμα θα κάνω πιστοποίηση, το άλλο πρόγραμμα δεν μπορούμε να κάνουμε πιστοποίηση. Να είναι για όλους ίδια. Θα υπάρχει πιστοποίηση των προσόντων και βάσει της πιστοποίησης θα βγαίνουν τα περιεχόμενα της κατάρτισης. Τα μαθήματα δηλαδή πρέπει να στηρίζονται πάνω σε αυτά που πρέπει να μάθει κάποιος για να πάρει την πιστοποίηση. Σωστά. Παράλληλα, έχουμε ήδη ξεκινήσει και έχουμε προγραμματίσει με τέτοιο τρόπο τα προϋπάρχοντα προγράμματα και τα καινούργια που βγαίνουν, ώστε το 60 με 70% των πόρων να πηγαίνουν στον πρώην άνεργο, σε αυτόν που μπαίνει σε κατάρτιση και όχι στους ενδιάμεσους φορείς. Και το τελευταίο και πάρα πολύ σημαντικό, συνδέσαμε όλα τα προγράμματα της κατάρτισης όχι με μια μικρή πρακτική άσκηση, αλλά με εγγυημένη απασχόληση για 6 με 12 μήνες. Δηλαδή, συνδέουμε την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την κατάρτιση,
ώστε αυτοί που καταρτίζονται να μπορεί να γίνεται, εφόσον έχουν καταρτιστεί, να γίνεται σύζευξη με τις εταιρείες. Τώρα... Μόνο έτσι μπορεί κανείς αυτά που έχει μάθει να τα ασκήσει και να έχει νόημα όλο αυτό. Γιατί ξέρουμε όλοι πολύ καλά, πάμε σε σεμινάρια για να πάρουμε τα χρήματα και δεν πατάμε και στα σεμινάρια. Κοιτάξτε, αυτό το πανηγύρι, για να το πω πολύ απλά, είναι ξεφτύλα να το πω. Έχει σταματήσει. Να πω όμως το εξής. Με τους φορείς, οι οποίοι, τους ιδιωτικούς φορείς που κάνουν την κατάρτιση, μετά από το πρώτο, έτσι υπήρχε μία μηχανία στην αρχή με τις προαγγελίες που κάναμε, πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πολύ καλή συνεργασία. Δηλαδή, ο ιδιωτικός τομέας, αυτό πρέπει να το κρατήσουμε νομίζω και σαν κυβέρνηση και να το συζητήσουμε έτσι ευρέως. Ο ιδιωτικός τομέας ξέρει και προσαρμόζεται και να προσαρμόζεται στις ανάγκες που θα διακόπτουμε, κυρία Γεροβασίλη.